Νόπλος με 22. Στο ημίχρονο η ομάδα του Άρη προηγείται με 64-38. Στον Άρη απονεμήθηκε το κύπελο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος 1986-87 από τον πρώτο αντιπρόεδρο της ΕΟΚ, κύριο Παντελή Δέδε. Βλέπουμε εδώ να το σηκώνει ο Νίκος Γκάλης. Χειροκροτήματα από το Γιαννάκη, τους φιλάθλους που βρέθηκαν σήμερα στο Αλεξάνδριο και χειροκρότησαν την πρωταθλήτρια ομάδα του Άρη. Στους άλλους παίκτες, έπαθλα, διπλώματα, η ηθική επιβράβευση για την κατάκτηση ενός ακόμα πρωταθλήματος το 86-87, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά και στην κατάκτηση ενός ακόμα η ομάδα του Άρη που εντυπωσιάζει και στον Ευρωπαϊκό. Θέλησαμε να είναι περισσότερο γύρινοι οι παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Δεν θέλησαμε να πάμε μετά τον παιχνίδι να πάρουμε δηλώσεις για να έχουμε και κάποιες ειδήσεις. Έτσι λοιπόν ο Σταύρος Γραφάτης επισκέφθηκε χθες το Παλέντε Σπορ την ώρα που είχαμε προπόνηση, αλλά βέβαια και εκεί υπήρχαν περισσότερα από 1000 παιδιά που θέλανε να δουν από κοντά τον Νίκο Γκάλη και την παρέα του. Ας ακούσουμε λοιπόν τι είπαν οι παίκτες του Άρη στο Σταύρο Γραφάτη. Βάλαμε την αρχή στόχο να μπούμε στους τέσσερις. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι πετύχαμε το στόχο μας. Αυτό δεν σημαίνει τώρα μπήκαμε στο χορό και θα χορέψουμε, σημαίνει ότι δεν πάμε για ένα τίτλο. Εγώ πιστεύω σε όλα τα παιδιά, πιστεύω στην ομάδα και δεν θα πάμε στην Γάλλη χωρίς νεύρα, χωρίς στρες και πιστεύω θα πετύχουμε το καλύτερο. Κάτι άλλο Νίκο, ο κόσμος βλέπει τον Νίκο Γκάλη να κάνει τις όμορφες προσπάθειες μέσα στον αγώνα, να πετυχαίνει πόντους, να είναι ο καλύτερος παίκτης όπως λένε οι περισσότεροι στην Ευρώπη. Θα ήθελα να μπεις εσύ ποιες θυσίες, τι κόπια απαιτούνται για τον Νίκο Γκάλη συγκεκριμένα, για σένα, για να φτάσει σε αυτό το σημείο, πέρα φυσικά από το ταλέντο που έχει κάθε προσυμβολίστα. Κοίτα, πρέπει να στηριχθείς πολλά πράγματα για να φτάσεις ψηλά. Αυτό δεν σημαίνει μόνο για μένα αλλά για όλο τον κόσμο και είναι κάτι που πιστεύω ότι κάνω, ότι στηρούμε πολλά πράγματα. Για να παίξεις τον μπάσκετ που παίζεις. Όπως είπε. Και κάτι άλλο, πώς αισθάνεσαι με όλα αυτά τα παιδιά που ήρθαν εδώ να θαυμάσουν εσένα και τους άλλους συμπαίκτες τους. Πολύ χαίρομαι ότι έρχονται τα παιδιά και θαυμάζουν και την ομάδα και όλα τα παιδιά και πιστεύω είναι πολύ καλό που αν μπορούν. Όλα τα μεγάλα αστέρια και τη δόξα της και περιμένει το τζάμπολ του ημιτελικού με τον Άρη χωρίς προβλήματα. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ο Άρης, θα πει με ειλικρίνεια ο Ντίνο Μενεγκίν, ο Μπούφαλο Μπιλ του ευρωπαϊκού μπάσκετ με την πείρα των 16 τελικών. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και πιστεύω ότι όλα θα κριθούν από την άμυνά μας. Αλλιώς δεν έχουμε τύχη. Οι Τρέισερ και οι Μακάμπι περτερούν σε πείρα, αλλά στη Γάνδη δεν υπάρχουν φαβοροί. Είναι και θέμα ημέρας. Η αυτού μεγαλειότης του, όπως λένε οι Ιταλοί, ο Αμερικανός Μπομπ Μάκαντου. Άμυνα, λέει και επιμένει. Στην πατρίδα μου λένε ότι η άμυνα είναι για να κερδίζεις τα παιχνίδια και η επίθεση για να κόβεις εισιτήρια. Πρέπει αυτή τη φορά να κλείσουμε τον Γκάλη και τον Σούμποτιτς που μας έβαλαν 87 πόντους στη Θεσσαλονίκη. Θα κερδίσει.